Αψηφώντας την απειλή των αρχών ότι θα ανοίξουν πυρ εναντίον τους, δεκάδες χιλιάδες πολίτες του Μίνσκ έδωσαν και πάλι το παρόν στην πορεία κατά του Αλεξάνδρ Λουκασένκο. Την περασμένη εβδομάδα, ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας είχε δηλώσει πως οι ένστολοι διατηρούν το δικαίωμα να πυροβολήσουν τους διαδηλωτές. Εν ώψη της κινητοποίησης, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στη Λευκορωσική πρωτεύουσα συνοδεία στρατιωτικών οχημάτων. Πηγές της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν ότι συνελήφθησαν τουλάχιστον 100 στελέχη της κατά την έναρξη της συγκέντρωσης. Την Κυριακή, Νορβηγός βουλευτής ανακοίνωσε ότι έχει προτείνει για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης τις τρεις ηγέτιδες του αντιπολιτευόμενου κινήματος της Λευκορωσίας, Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, Μαρία Κολεσνίκοβα και Βερόνικα Τσέκπαλο. Ο βουλευτής εξέφρασε την ελπίδα ότι η πρότασή του θα τραβήξει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στον ειρηνικό αγώνα ενάντια στον τελευταίο δικτάτορα της Ευρώπης.